κυρίου μας αδελφή, από τη 1047 σελίδα, είναι με τη χάρη του κυρίου μας, θα διαβάσω τους Θεσσαλονικείς την πρώτη επιστολή. Είναι από το κεφάλαιο Ε, από την αρχή. <σχερδίδι> <σχερδίδι> Περιδέ των χρόνων και των καιρών, αδελφή δεν έχετε χρία να σας γράφει τις διότι εσείς εξέβρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέφτης ενικτή ούτως έρχεται, επειδή όταν λέγω η ειρήνη και ασφάλεια τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς οι οδύνες στην εγκυμός νούσα, δεν θέλουσι εκφύγει. Αλλά εσείς αδελφοί δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφτάσει ως κλέπτης. Πάντες δε, πάντες εσείς είστε η φωτός και η ημέρας. Δεν είμαστε νυκτός ουδέ σκότους, Άρα λοιπόν, α μη κοιμόμεθα όσοι και οι λυποί, αλλά α αγρυπνόμε και α εγκρατευόμεθα. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμούνται και οι μεθύοντε τη νύχτα μεθύουση. Αλλά εμεί, όντε τη ημέρα, α εγκρατευόμεθα, ενδυθέντε στο θώρακα τη δικαιοσύνη και αγάπη και περικεφαλαία της, την ελπίδα τη σωτηρία. Διότι ο Θεό δεν προσδιορίσε εμά η σοργή, αλλά η απόλαυση σωτηρία. Δια του κυρίου ημών Ισού Χριστού, ω τη απέθανη περιμών, είτε αγρυπνούμε είτε κοιμόμεθα, ζήσουμε με ταυτο Δια τούτο παρηγορείται αλλήλου και οικοδομείται ο εις τον άλλον, καθώς και κάνετε αμήν. Παρηγορητική επιστολή αδελφή των Κορινθίων. Μια ωραία εκκλησία χριστό αδελφή, στην οποία ο Παύλο είχε κοπιάσει. Και ευχαριστούμε το Θεό για αυτή την επιστολή, γιατί μα περιγράφει και την αρπαγή τη εκκλησία. Και Μαθαίνουμε ωραία πράγματα και πληροφορίε για εκείνη την ημέρα, αδελφοί, που όλοι προσμένουμε. Γιατί όλοι μα, αδελφοί, γι' αυτό περπατάμε και αγωνιζόμαστε για μία μόνο στιγμή. Ό,τι κοπιάζουμε και ό,τι κάνουμε στη ζωή μα, είναι αδελφοί μόνο για τη στιγμή αυτή την οποία περιμένουμε, την ώρα του κυρίου μα. Και... και εδώ πέρα ο Παύλο, αδελφοί, λέει: Αδελφοί, δεν χρειάζεται να σα δώσω πληροφορίε πολλέ. Δεν χρειάζεται να σα πληροφορήσω, δεν έχετε ανάγκη να μάθετε και για ποιο λόγο δεν έχουν ανάγκη οι Κορίνθοι, γιατί τους θα έχει πει πιο πριν η Θεσσαλονική, γιατί το ξέρουνε από την επιστολή που τους έγραψε. Ε, αυτό αδελφοί που έτσι μου έβαλε ο κύριος στην καρδιά είναι ότι δεν είναι γι' αυτό το λόγο. Είναι ότι σαν χριστιανοί αδελφοί και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό πρέπει να έχουμε πληροφορία από τον Κύριο. Σαν χριστιανοί έχουμε ανάγκη να έχουμε πληροφορία από τον Κύριο. Και οι Θεσσαλονικοί είχαν πληροφορία από το, Θεό, από Θεό. Και το παιδί του Θεού, αδελφοί, πρέπει να έχει πληροφορία. Έχουν όλοι, δεν έχουν όλοι οι αδελφοί, δυστυχώ. Ο Θεό θέλει όμω τα παιδιά του να είναι πληροφορημένα. Και κάποια στιγμή οι μαθητέ, όταν ο κύριο ετοιμαζόταν να αναλυφθεί, ρωτήσαν: Κύριε, πε μα, πότε είναι η μέρα σου, πότε θα έρθει. Κύριο του είπε: Δεν είναι ανήκει σε εσά η χρόνια και καιρή. Αλλά τι σα ανήκει, είναι να ζητήσετε το πνεύμα το Άγιο. Και ευχαριστούμε τον κύριο αδελφή, γιατί το πνεύμα το Άγιο μα πληροφορεί. Μία, ένα άνθρωπο χωρί πληροφορία, αδελφή Αγίου Πνεύματο, δεν μπορεί να ζήσει. Ένα πιστό πάντα μιλάμε. Μία οικογένεια χωρί την πληροφορία από τον Θεό δεν μπορεί. Και μία εκκλησία, αδελφή, είναι νεκρή, ε. Εκεί πέρα στο, στο, Βέλγιο, όπως και σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν κάτι εκκλησίες θεόρατες. Και μπαίνει μέσα και νιώθεις όχι απλώς κενό ότι δεν υπάρχει Θεός, αλλά μάλλον το αντίθετο. Και λέω, Θεέ μου, πώς γίνεται όλα αυτά τα κτίρια και όμως εσύ να μην έχεις καθόλου μέσα την παρουσία σου. Να μην έχεις μια πληροφορία και να μπαίνει, ας πούμε, σε μια συνάθρηση, σε μια κοινωνία εκεί πέρα, μια προσευχή με πέντε άτομα και να έρχεσαι να μιλάς και να κατεβώνει όλη η ευλογία σου, Κύριε, και η φωνή σου. Και αδελφοί, αυτό είναι σημαντικό, το πιο σημαντικό. Το να έχουμε την πληροφορία του Κύριου, να έχουμε τη φωνή του αδελφοί. Ευχαριστούμε το Θεό. Με ποιον τρόπο όμω θα έχω τη φωνή του Κυρίου στη ζωή μου. Θα την έχω οπωσδήποτε. Ε, μακάρι αδελφοί, αν την έχω οπωσδήποτε. Αλλά ο Κύριος μας δεν μας λέει έτσι. Λέει κάπου στο Ναβακούμα, αν θυμάμαι καλά, λέει επί τη σκοπιά μου, λέει θα σταθεί, θα στυλωθώ επί το βράχο εκεί πέρα για να περιμένω να ακούσω, λέει τι θα μου πει. Ο Κύριος τι σκοπεύει να μου πει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή σημαίνει ότι πρέπει να μείνω, κάπου πρέπει να μείνω. Πού πρέπει να μείνω. Πρέπει να μείνω στο θέλημα του Κυρίου. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Είναι η Εκκλησία, είναι η Εκκλησία. Είναι η προσευχή, η προσευχή. Όλα αυτά αδελφοί που τα ξέρουμε, τα ακούμε κάθε μέρα, πρέπει όμως αδελφοί αυτά πλέον να έχουν γίνει βίωμά μας λέει μέσα ο λόγος του Θεού λέει να ζητάμε λέει ότα πεπαιδευμένα. Τα αισθητήριά μας να είναι πεπαιδευμένα. Για ποιο λόγο. Γιατί αδελφοί όπως και στο στρατό όσοι είναι και ασχολούνται το πιο σημαντικό μέρος του στρατού είναι εκεί που παίρνει τις πληροφορίες, οι διαβιβάσεις. Και ο εχθρός το πρώτο που κοιτάζει να κάνει είναι να κόψει αυτή την επικοινωνία να μην έχουν επικοινωνία οι μονάδε στρατιωτικές να επικοινωνήσουν. Γιατί τι γίνεται μετά, μετά μπαίνει ο εχθρό και τα, τα σαρώνει όλα. Όσο η δύναμη και να έχει μία χώρα, άμα κοπούν οι επικοινωνίε, αδελφοί, τέλειωσε. Και το ίδιο αδελφοί είναι και με τα πράγματα του Θεού και ακόμη πιο σοβαρά. Άμα κόψουμε την επικοινωνία μα με το Θεό, τότε αδελφοί είμαστε έρμεο στα χέρια του, του πονηρού. Γι' αυτό αδελφοί πρέπει να αγωνιζόμαστε με κάθε Τρόπο έτσι ώστε τι να κάνουμε, να αποκτούμε, να έχουμε συνεχόμενη επικοινωνία με τον Κύριό μας. Οπότε τι κάνω, πρέπει να είμαι στο θέλημα του Θεού, πρέπει να είμαι στη σκοπιά μου. Ποια είναι η σκοπιά μου, όπου με έχει βάλει ο Κύριος. Πρώτα απ' όλα, τι να κάνω, να εργάζομαι τη σωτηρία μου, με φόβο και με τρόμο. Να εξητώ τη φωνή του Κυρίου μου, να εργάζομαι το έργο του Κυρίου. Όλα αυτά, αδελφοί, ε! λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, λέει αδελφοί, λέει, μην αγαπάμε λέει, με λόγο μόνο, με γλώσσα, λέει, αλλά με έργο και με αλήθεια. Γιατί λέει, τότε λέει, θα έχουμε λέει, τις καρδιές μας, μας Μα τα λέει ο κύριο, αδελφιά. Άμα γυρίσουμε, θα βρούμε έτσι. Έκανα μια γρήγορη, α πούμε, έτσι, ξεφύλισα λίγο τη γραφή και βρήκα ωραία πράγματα. Ε, και λέω: Κύριε μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί ακόμη και τώρα που ψάχνω να μου πει, με πληροφορεί και με αυτόν τον τρόπο, κύριε μου δείχνει τον τρόπο πώ θα έχω συνεχόμενη επικοινωνία μαζί σου. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο άνθρωπο αδελφή που έχει επικοινωνία με το Θεό έχει πληροφορία. Ε. Ε, τι πληροφορία έχει, Πρώτα απ' όλα ότι έχει σωτηρία. Λέει το πνεύμα του κυρίου με το δικό μα λέει τι κάνει. Συμμαρτυρεί ότι είμαστε παιδιά Θεού. Άμα εγώ μέσα μου δεν έχω αυτό τη συμμαρτυρία, σημαίνει ότι δεν έχω κάτι, δεν έχω κάποια πληροφορία. Ε. Και βέβαια ο κόσμο έξω δεν την έχει αυτή την πληροφορία και γι' αυτό καταλαβαίνει ότι ήδη ακόμη δεν έχει γίνει παιδί Θεού. Όμω όταν κάποιο αναγεννηθεί, το πρώτο πράγμα που του κάνει ο Κύριο είναι να επικοινωνήσει μαζί του. Να το πληροφορήσει ότι τώρα είσαι παιδί μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έρχεται και του μιλάει, ε. Και αν δεν είχαμε τη φωνή του κυρίου να μα μιλήσει, να μα αγγίξει, με όποιον τρόπο τον καθένα μα τον άγγιξε, πώ θα καταλαβαίνουμε ότι ήρθε ο κύριο. Εμένα θυμάμαι ένα βράδυ στο δωμάτιο με επισκέφτηκε ο Κύριος και με αναγέννησε μου είπε κάποιο ότι ήταν ο κύριο. Όχι. Ο κύριο μου το είπε. Εκείνο με πληροφόρησε. Όπω και όλου μα αδελφοί. Και ο κύριο δεν αφήνει κανένα πληροφόρη του αδελφοί. Όλου του πληροφορεί. Αυτού όμω που ζητάνε, αυτοί που θέλουν. Και ένα από αυτού που μου αρέσει πάρα πολύ να το διαβάσω, να το διαβάζω συνεχώ, είναι ο Δαβίδ αδελφοί. Ο οποίο όχι μόνο είχε πληροφορία, και ρωτούσε μέχρι όταν έβγαινε στι μάχε, λέει: Κύριε, τι θα κάνω, Να πάω να πολεμήσω. Όχι, του λέει ο Θεό, δεν πα. Δεν πήγαινε. Ωραία πληροφορία, αδελφοί, ε. Όχι μόνο ότι είναι παιδί Θεού, αλλά και τι πρέπει να κάνει στη ζωή του, ε. Δεν είναι μόνο να έχω πληροφορία ότι είμαι παιδί Θεού. Είναι να έχω πληροφορία σε όλα τα πράγματα τη ζωή μου, αδελφοί. Τι θα κάνω στη ζωή μου, πού θα προχωρήσω, πού θα σταματήσω, πού θα πάω, πού δεν θα πάω μη προχωράμε, αδελφοί, χωρίς πληροφορία. Και άκουσα τελευταία ε, ότι ο χριστιανός δεν κάνει λάθη. Νομίζω χτες και πραγματικά έτσι είναι, αδελφοί. Ε. Ο χριστιανός δεν κάνει λάθη, όχι γιατί είναι πολύ έξυπνος, πολύ σοφός και τα καταφέρνει παντού, αλλά γιατί έχει πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιο, από τον Κύριο. Τώρα υπάρχει περίπτωση βέβαια να έχω πληροφορία και να μην την εκμεταλλευτώ, να κάνω άλλα. Και εγώ προσωπικά πολλέ φορές το έχω κάνει, και ποτέ δεν πέτυχα. Για ποιον λόγο, γιατί πρώτα απ' όλα ο κύριο ήξερε τι έπρεπε να κάνω, ποιο είναι το καλό και δεν το έκανα. Γιατί έβλεπε ο κύριο και το άλλο αδελφή, ότι άμα βαδίζουμε δική μα σοφία, δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουμε. Ο κύριο θα βρει τρόπο και να μα δείξει ότι παιδί μου πρέπει να εμπιστεύεσαι εμένα. Πρέπει να έχουμε πληροφορία, αδελφή, στι καρδιέ μα. Ευχαριστούμε τον Θεό και να το ζητάμε με όλη μα την καρδιά. Και να έχουμε ανησυχία δεν ακούω από τον κύριο, δεν με πληροφορεί, δεν μου μιλάει. Τι γίνεται, κύριε, για ποιο λόγο. Ο Δαβίδη ξυπνούσε τα βράδια και λέει, κύριε, σηκώνομαι λέει, και σκέφτομαι. Μήπω με απέβαλε, κύριε. Είσαι ακόμη ευμενή μαζί μου. Μήπω έκα, κάτι έκανα, κύριε. Είχε φόβο, αδελφοί, Και αυτό αρέσει στον κύριο. Να φοβάμαι, μην χάσω την πληροφορία του Θεού, μην χάσω την επαφή με τον κύριο. Ποιο νομίζουμε, αδελφή, ότι πληροφόρησε τον Δαβίδ να πάει να πολεμήσει τον Γολιάθ. Ο Δαβίδ εκεί πέρα πήγε μια σπιθαμή ύψο να πολεμήσει το, το θηρίο. Δεν ήταν ότι ήταν γενναίο αδελφή ή πολύ σίγουρο, ήταν ότι ο κύριο του είχε φανερώσει ότι θα τον νικήσει. Και γι' αυτό το λόγο είπε: Σήμερα ο Γολιάθ, ο κύριο θα παραδώσει. Εδώ θα σου πάρει και το κεφάλι. Ευχαριστούμε το Θεό. Είναι αδελφή λόγια πίστεως, η οποία όμως η πίστη είναι μεν ελπιζωμένο πεποίθηση, λέει, βεβαίω πραγμάτων που δεν τα βλέπω. Μπορεί να μην βλέπω, αλλά ακούμε τα αυτιά από τον κύριο, αδελφοί, Ε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι πολύ σημαντικό, αδελφή, να εξητούμε την πληροφορία του κυρίου. Μα λέει μέσα να έχουμε πληροφορία, λέει, τη πίστεω. Πληροφορία του πνεύματο του Αγίου. Όμα γυρίσουμε μέσα, θα δούμε πολύ ωραία παραδείγματα. Έτσι λοιπόν και η Θεσσαλονική ήταν πληροφορημένη. Όπω είμαστε και εμεί, αδελφοί, πληροφοριμένοι, Όχι μόνο από αυτά που βλέπουμε με τα μάτια, γιατί και με τα μάτια, αν δεν τα βλέπαμε, αδελφοί, θα ξέρουμε ότι η ημέρα του Κυρίου είναι πλησίων γιατί μας πληροφορεί ο Κύριος. Και ο σκοπός που μας πληροφορεί ποιο είναι. Είναι για να ετοιμαζόμαστε. Μας το παιδί μου πρέπει να ετοιμάζεσαι. Ευχαριστούμε το Θεό. Οπότε λέει η Θεσσαλονίκη, δεν έχετε ανάγκη να σα το πει κάποιο. Γιατί εσεί λέει, ξέρετε ότι και η ημέρα του κυρίου, σαν κλέφτη, ανοιχτή θα έρθει. Επειδή λέει, όταν λένε, ποιοι λένε, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πληροφορία, Άμα δεν έχεις πληροφορία, ζεις σε έναν κόσμο, όλα καλά πάνε. Αυτοί που λένε ότι έρχεται, είναι, υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια, τότε έρχεται, λέει, ευνίδιος όλεθρος. Πραγματικά, αδελφοί, ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει, δεν του έρχεται ποτέ ευνίδιος όλεθρος, αλλά λέει, ο Κύριος το είπε, ο Κύριος φανέρος, ευχαριστούμε τον Θεό, ο Κύριος με φύλαξε. Στους έξω, ειρήνη και ασφάλεια. Και εσείς, λέει, αδελφοί, δεν είσαστε, λέει, εν το σκότι, ώστε η μέρα καταφτάσει ως κλέπτης, αλλά είσαστε η φωτό. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί για να έχουμε πληροφορία πρέπει να είμαστε μέσα στο φω. Μέσα στο φω βλέπουμε και το φω για μα είναι ο κύριο, αδελφοί. Είναι να είμαστε μέσα στην παρουσία του Θεού. Άμα είμαστε εκτό, είμαστε στο σκοτάδι. Μέσα στο σκοτάδι δεν βλέπει τίποτα. Και θα πέσει και θα χτυπήσει και. Όπω είναι ένα τυφλό. Δεν βλέπει, δεν ξέρει, αλλά εμείς αδελφοί είμαστε η φωτό. φωτός, ευχαριστούμε το Θεό. Και αυτό που πρέπει να ζητάμε είναι να είμαστε και να παραμείνουμε μέσα στο φως. Άρα λέει λοιπόν αφ... γι' αυτό αδελφοί να μην κοιμόμαστε όπως οι λυποί απ' έξω, αλλά να γρυπνούμε και να εγκρατευόμεθα. Να γρυπνούμε αδελφοί. Και <κυρίζει> η, η, αδελφή είναι η πνευματική βέβαια. Να γρυπνούμε. Ο άνθρωπος ο οποίος αγρυπνεί όταν θα έρθει ο κλέφτης θα τον δει. Αλλά Ακόμη πιο καλά, ο άνθρωπο ο οποίο είναι πληροφορημένο ότι θα έρθει ο κλέφτη, περιμένει. Ευχαριστούμε το Θεό. Και να εγκρατευόμεστα. Και αυτό το οποίο αδελφοί, όπω το λέει και παρακάτω, με ποιον τρόπο λέει θα εγκρατευόμαστε, όταν ενδυθούμε, λέει, το θώρακα τη δικαιοσύνη, τη αγάπη, την περικεφαλαία, την ελπίδα τη σωτηρίας. Εγκρατευόμεθα. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να φυλαγόμαστε. Να μην πέσουμε από την πίστη, να φυλάμε την πίστη μα. Κάπου λέει αλλού να ζωστούμε, λέει την οσφία τη διανοία μα. Μην αφήνουμε σκέψη, μην αφήνουμε απιστία. Ευχαριστούμε το Θεό. Ωραίε αδελφοί, οδηγίε από τον κύριο για πότε, για την ημέρα του κυρίου μα, αδελφοί. Και αυτό τον τελευταίο καιρό, αδελφοί, όπω βλέπουμε τα πράγματα και βλέπουμε ότι ο κύριο είναι πλησίον, χρειαζόμαστε οδηγίε να είμαστε έτοιμοι, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί αυτά τα λέει στους Θεσσαλονικείς ο Παύλος. Αμέσως μετά την αρπαγή που τους αναφέρει, αρχίζει και τους δίνει και τις οδηγίες. Τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό ο οποίος, αδελφοί, αναπάβεται, αυτόν θα, θα το βρει, ο κλέφτης ξαφνικά. Ενώ εμείς, αδελφοί, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να περιμένουμε, να ζητάμε από τον Κύριο την πληροφορία. Και, αδελφοί, δεν είναι μόνο το πότε θα έρθει ο Κύριος. Όλοι έχουμε ανάγκη από πληροφορία, Μα μας δίνει ο Κύριος που μας αγαπάει, ότι να μας δίνει πληροφορία, λέει, της ελπίδας. σας αυξάνει την ελπίδα μας, να μας αυξάνει τη χαρά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Χωρίς, αδελφοί, την πληροφορία από τον Κύριό μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό, αδελφοί, να τη ζητάμε με όλη μας την καρδιά. Γιατί ο Κύριος δεν μας προσδιορίσε, λέει, σε οργή, αλλά σε απόλαυση σωτηρίας. Ευχαριστούμε το Θεό. Και για, με αυτού του λόγου, λέει, γι' αυτό να παρηγορείτε αλλήλου και να οικοδομείτε ο ένα τον άλλον. Άρα, εμεί τι πρέπει να κάνουμε. Αυτά είναι τα λόγια τα παρηγορητικά, αδελφοί. Να παρηγορούμε του ε, όλου. Ε, να εργαζόμαστε. Να κοιτάζουμε να είμαστε ενωμένοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτή είναι η εντολή του κυρίου, αδελφοί, γι' αυτό τον τελευταίο καιρό. Να εργαζόμαστε, να παρηγορούμε του αδελφού μα, να του πληροφορούμε για την αγάπη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι άνθρωποι απ' έξω κοιτάζουν να παρηγορήσουν με άλλους τρόπους. Τώρα με τον αδελφό μας εκεί πέρα λέγανε οι γιατροί, όλα καλά θα πάνε και από πίσω λέγανε άλλα. Αλλά εμείς αδελφοί θέλουμε, θέλουμε, την παρηγοριά του Κυρίου μας. Αυτό το οποίο θα μας κρατήσει αδελφοί είναι να είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο. Και με ποιο τρόπο θα είμαστε ενωμένοι όταν θα είμαστε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Όταν είμαι εκεί πέρα που είναι η φωτιά, Άμα είμαι έξω από τη φωτιά, εκεί πέρα που θα με βρει ο κύριο. Γι' αυτό μα λέει ο κύριο: Όσο βλέπετε, λέει, την ημέρα να πλησιάζει, τόσο να είστε περισσότερο κοντά, να έχετε κοινωνία. Τώρα βλέπω τον κύριο πιο κοντά στην εκκλησία, πιο κοντά στα αδέρφια, πιο πολύ στην εξήτηση τη προσευχή, του λόγου του Θεού, μέσα στα πράγματα του κυρίου μα. Η αλήθεια ήταν ότι όταν ήμασταν εδώ πέρα, αδελφοί, τα είχαμε όλα πλούσια πριν φύγουμε για το Βέλγιο εννοώ. Λόγω του Θεού, προσευχές, πολλές προσευχές, κοινωνία με τα αδέλφια και όταν τα έχουμε πολλά αδελφοί δεν τα εκτιμούμε. Τώρα που πήγαμε στο Βέλγιο λέμε πρέπει να στερηθείς τελικά κάποια πράγματα για να τα εκτιμήσεις πόσο σημαντικά είναι. Και γιατί εκεί πέρα μας λείπουν, ε? μας λείπουν αυτά η συνεχή έτσι, επαφή με τα αδέλφια, δεν, δεν, είναι όπως εδώ. Ευχαριστούμε το Θεό αδελφοί να εκτιμήσουμε αυτά που έχουμε για να μην μας φέρει ο Κύριος με δύσκολο τρόπο να Τε εκτιμήσουμε. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο Κύριος, αδελφοί, έρχεται, είναι πλησίον και η νύμφη ετοιμάζεται, αδελφοί. Ευχαριστούμε το Θεό. Και έχουμε ανάγκη, αδελφοί, από τον Κύριο να μας μιλάει, να μας πληροφορεί, να μας παρηγορεί. Να ανησυχούμε, αδελφοί, όταν δεν έχουμε από τον Κύριο τη φωνή Του, όταν δεν την ακούμε, «Κύριε, τι συμβαίνει», όπως ο Δαβίδ, όπως είπαμε και ο Κύριος αδελφή θα μας ευλογήσει και θα μας κρατήσει μέχρι τέλους. Αμήν αδελφοί, ο Κύριος να σας ευλογήσει, να προσευχόσαστε αδελφοί και για μας επάνω στο Βέλγιο. Ε, ξέρω ότι έχετε πολλά αιτήματα αδελφοί και η αλήθεια είναι ότι και εμείς όταν ακούγαμε από εδώ αδέλφια που ερχόντουσαν από το εξωτερικό και μας έλεγαν να προσευχόσαστε, λέγαμε εκείνη την ώρα, κύριε, ναι, θα προσευχόμαστε, αλλά το ξεχνούσαμε. Οπότε, αδελφοί, δεν θέλω να σας βάλω βάρος, αλλά όποτε ο Κύριος σας φέρνει στο μυαλό, έτσι εμάς, όχι εμάς δηλαδή, την Εκκλησία του, να προσευχόσαστε, αδελφοί, γιατί έχουμε ανάγκη πάρα πολύ. Και ο Κύριος, αδελφοί, είναι ίδιος, όπως είναι και εδώ, είναι και εκεί πέρα. Και, και, παντού, βέβαια, όπου είναι τα παιδιά του και θα ευλογήσει, αδελφοί. Αυτό το οποίο όμως είναι σημαντικό, αδελφοί, να μένουμε. Να μένουμε εκεί πέρα που μας θέλει ο Κύριος. Αν θέλουμε να μας ευλογήσει, πρέπει να μείνουμε. Αλλιώ ο κύριο, όσο και να θέλει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αμήν, αδελφοί, ο κύριο να σε ευλογήσει, και θα τα ξαναπούμε πάλι με τη χάρη του Θεού την επόμενη φορά. Κύριο, μαζί σα.